Φίλε και φίλοι, αγαπητοί μαθητέ, χαίρετε. Τα φροντιστήρια που καμισά Ηρακλείου και Γαζίου και φέτο στο πλευρό των υποψηφίων. Με εγκυρότητα δίνουμε ζωντανά τι απαντήσει στα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων. Σήμερα, οι μαθητέ διαγωνίστηκαν στην πληροφορική, τα λατινικά και τη χημεία. Στο μάθημα τη πληροφορική, η θεωρία ήταν προσανατολισμένη στη νέα ύλη, ενώ τα Γ και Δ ακολούθησαν την πεπατημένη οδό, με μόνη εξαίρεση το Γ4, το οποίο. Ε, πιθανότητα προβλημάτισε κάποιου εξεταζόμενου. Α περάσουμε στι αναλυτικέ απαντήσει των θεμάτων τη πληροφορική. Στο α1, 1 σωστό, 2 σωστό, 3 λάθο, 4 σωστό, 5 λάθο. Στο α2, το 1 είναι α, το 2 γ, το 3 β, το 4 β, το 5 α. Η απάντηση για το α3 ερώτημα δίνεται στην παράγραφο 9,5 στη σελίδα 165 του σχολικού βιβλίου ΑΕΠ ενώ για το Α4 στη σελίδα 54 του συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού και για το Β υποερώτημα στη σελίδα 55 του συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού. Στο θέμα Β, το Β1, στο Γ εκχωρούμε 1, όσο Γ μικρότερη του 10 επανάλαβε, στο J εκχωρούμε 20. Όσο J μικρότερο ίσου του 1 επανάλαβε, γράψε γι J, j εκχώρησε J 1, τέλος επανάληψης. J εκχώρησε J συν 1, Στο Β2, το πρώτο Ι 2 διάφορο του μηδενός ή Ι 2 ίσον 1. Στο δεύτερο κενό α του Ι κομματζ εκχώρησε Κ. Στο τρίτο κενό Κ συν 2. Στο τέταρτο λάμδα. Στο πέμπτο λάμδα εκχώρησε λάμδα συν 3. Στο Β3 ο δείκτης Front έχει την τιμή 1 και ο δείκτης Rear την τιμή 3. Ενώ στο Β υπολόγημα 4 και 5 αντίστοιχα. Στο Β4 η συνάρτηση F δέχεται την μεταβλητή Χ και επιστρέφει μια πραγματική τιμή μεταβλητέ δηλώνουμε ακέραια τυχή, πραγματικέ τη Ψ και Α. Στο Α εκχωρούμε 10,5. Στο Ψ εκχωρούμε χ τετράγωνο συν 4 επί Α. Και για να επιστραφεί η τιμή του Ψ την εκχωρούμε στο F. Για να καλέσουμε τη συνάρτηση, πρώτα διαβάζουμε το Α. Την καλούμε φωνάζοντά τη με το όνομά τη και δίνοντά την παράμετρο Α. Αυτό που επιστρέφει το εκχωρούμε στη μεταβλητή Β και εμφανίζουμε Α και Β. Στο θέμα Γ, δηλώνουμε τις μεταβλητές, δίνουμε αρχικές τιμές στο max, το μείον 1 και στα δύο πλήθη τις τιμές 0. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Διαβάζουμε το όνομα και όσο το όνομα είναι διάφορο από το τέλος, επαναλαμβάνουμε. Δίνουμε αρχική τιμή στο άθροισμα το 0 και στο πλήθος το αυξάνουμε κατά 1 και διαβάζουμε τις 6 επιδόσεις. Στο άθροισμα χωρούμε άθροισμα συν την επίδοση, την παλιά τιμή συν την επίδοση και τελειώνουμε την εμφολημένη επανάληψη. Συνεχίζουμε. Ο μέσο όρο προκύπτει αν διαρρέσουμε το άθροισμα με το 6. Εμφανίζουμε κατάλληλο μήνυμα. Αν ο μέσο όρο είναι πάντα, πάνω από 60, εμφανίζουμε το μήνυμα επιτυχών και αυξάνουμε το πλήθο των επιτυχών των κατά 1. Αλλιώ γράφουμε αποτυχών, όπω ζητούσε η εκφώνηση. Αν ο μέσο όρο είναι μεγαλύτερο από το max, τότε στο max εχωρούμε το νέο μέσο όρο και ε, φυλάμε το όνομα αυτού, του ε, μαθητή με τον μέγιστο μέσο όρο στη μεταβλητή μαξών. Ε, χωρούμε στο πλήθο max το 1. Αλλιώ, αν βρούμε κάποιον μαθητή με ίδιο μέσο όρο, τότε το πλήθο max ε, αυξάνεται κατά 1. Διαβάζουμε το όνομα για να δώσουμε τη δυνατότητα στην επανάληψη να τελειώσει. Αν max ίσον με 1, τότε εμφανίζουμε το, μοναδικό, το όνομα του μοναδικού διαγωνιζόμενου με μέγιστο μέσο όρο. Συνεχίζουμε. Αλλιώ, εμφανίζουμε το πλήθος των διαγωνιζόμενων με το μέγιστο μέσο όρο. Το ποσοστό προκύπτει αν διαιρέσουμε το πλήθος των επιτυχόντων με το πλήθος όλων και το πολλαπλασιάσουμε με το 100. Στο θέμα Δέλτα πάλι δηλώνουμε τις μεταβλητές. Συνεχίζουμε στην επόμενη διαφάνεια. Και γεμίζουμε το μονοδιάστατο πίνακα στην πρώτη επανάληψη και στην εμφολευμένη τη δεύτερη γεμίζουμε και τον δυσδιάστατο. Για κάπου από 1 μέχρι 12 εκχωρούμε το πρώτο στοιχείο κάθε στήλη στο μέγιστο και φυλάμε και το όνομα σε μια αντίστοιχη μεταβλητή και πάμε στις υπόλοιπες γραμμές αυτής της στήλη και συγκρίνουμε κάθε στοιχείο με το μέγιστο. Αν είναι το πι του γιώτα ακόμα κάπα μεγαλύτερο από το μαξ τότε το εγχωρούμε στο μαξ, συνεχίζουμε και φυλάμε και το όνομα αντίστοιχα. Στο τέλος της εμφολευμένης επανάληψης εμφανίζουμε το μήνα, το μήνα και το όνομα του πολιτή με τις μεγαλύτερες πωλήσει. Τελειώνει και η δεύτερη επανάληψη. Δίνουμε αρχική τιμή σε δύο αθρίσματα, 0, ε, και ξεκινάμε και όταν το K είναι μικρότερο ή ίσο του 6, αφού διανύσουμε όλους τους μήνες για K από 1 μέχρι 12, ε, αυξάνουμε το πρώτο άθροισμα, αλλιώς αυξάνουμε το δεύτερο άθροισμα. Τελειώνουν οι δύο επαναλήψει και μετά είμαστε έτοιμοι να συγκρίνουμε τα δύο αθρίσματα. Αν το σίγμα π είναι μεγαλύτερο από το σίγμα π2, εμφανίζουμε το κατάλληλο μήνυμα. Αν το σίγμα π2 είναι μεγαλύτερο από το σίγμα π1, εμφανίζουμε για το δεύτερο εξάμεινο ότι οι πωλήσει ήταν περισσότερε. Η άλλη περίπτωση που απομένει είναι να είναι ίσε, οπότε εμφανίζουμε το αντίστοιχο μήνυμα. Διαβάζουμε το όνομα. Εκχωρούμε στη θέση το αποτέλεσμα που θα επιστρέψει η συνάρτηση ανάζ αν τη δώσουμε τον πίνακα των ονομάτων και το όνομα που μόλι διαβάσαμε. Αν αυτή η θέση είναι διαφορετική από το 0, δίνουμε σε ένα άθροισμα την αρχική τιμή 0 και διανύουμε όλου του μήνε για κάπου από 1 μέχρι 12. Στο άθροισμα, το άθροισμα μάλλον το αυξάνουμε κατά το περιεχόμενο του πίνακα ανάλογα με τη γραμμή θέση που μα έχει επιστρέψει η και τον Κάπα μήνα για όλου του μήνε από 1 μέχρι 12. Και στο τέλο τη επανάληψη είμαστε έτοιμοι να εμφανίσουμε το όνομα του ανθρώπου και τι συνολικέ αιτήσει πωλήσει ΣΠ. Αλλιώ εμφανίζουμε ανύπαρκτο πολιτή. Τελειώνει το πρόγραμμα και πάμε στη συνάρτηση. Η συνάρτηση Ανάς λοιπόν όπως ανέφερα και πριν δέχεται τον πίνακα των ονομάτων και τη μεταβλητή όνομα και επιστρέφει μια ακέραια τιμή. Συγκεκριμένα επιστρέφει 0 οπότε το εκχωρούμε το θ, στο θ εκχωρούμε το 0 και ξεκινάμε από την πρώτη θέση. Και όσο το θ είναι ακόμα 0 δηλαδή δεν έχει βρεθεί και το γ είναι μικρότερο του 10 δηλαδή δεν έχει τελειώσει ο πίνακας αν βρούμε το όνομα που ψάχνουμε στη γιώτα θέση του πίνακα ON, τότε εκχωρούμε στη μεταβλητή θ το Ι. Αλλιώ ε, συνεχίζουμε αυξάνοντα το Ι κατά 1 για να πάμε στην επόμενη θέση του πίνακα. Στο τέλο, η μεταβλητή θ θα περιέχει είτε το 0, αν δεν έχει μπει μέσα στο αν, είτε τη θέση του πίνακα στην οποία βρίσκεται αυτό το όνομα. Οπότε και την εκχωρούμε στο μετα... στη όνομα τη συνάρτηση για να επιστραφεί στο κυρίω πρόγραμμα. Συνεχίζουμε τώρα με τα θέματα των λατινικών, με τι απαντήσει στα θέματα των λατινικών. Καλή επιτυχία. Καλησπέρα σα. Τα θέματα στα λατινικά θεωρούνται βατά. Προσοχή, απαιτούσε το θέμα συντακτικού ΔΕΛΤΑ2Β. Να συγχαρούμε επίση την ομάδα μα που στη δημοσίευση των λατινικών στι 26 Δευτέρου στη Νέα Κρήτη είχε προτείνει τόσο το απόσπασμα του κειμένου 19, όσο και την άσκηση συντακτικού ΔΕΛΤΑ2Β. Α περάσουμε στι απαντήσει. Μετάφραση κείμενο 19. Όταν ήταν ύπατοι ο Μάρκο Τίλιο Κικέρονα και ο Γάιο Αντώνιο, ο ο Σέργιο Κατηλίνα, άνδρα από πολύ αριστοκρατική γενιά αλλά με χαρακτήρα πάρα πολύ δριαστητραμένο, συνομώτησε εναντίον του κράτου. Αυτόν ακολούθησαν μερικοί επιφανεί αλλά αχροί άνδρε. Ο Κατηλίνα εκδιώχθηκε από τον Κικέρονα από τη Ρώμη. Οι σύντροφοί του συνελήφθησαν και στραγγαλίστηκαν στη φυλακή. Κείμενο 42 Υπό την επιρροή αυτών ενεργώντα πολλοί, όχι μόνο φαύλοι, αλλά και άπειροι, αν τον είχα τιμωρήσει, θα έλεγαν ότι αυτό έγινε σκληρά και τυραννικά. Τώρα καταλαβαίνω ότι αν αυτό φτάσει στο στρατόπεδο του Μάνλιου όπου κατευθύνεται, κανεί δεν θα είναι τόσο ανόητο, ώστε να μην βλέπει ότι έγινε η συνωμοσία. Κανεί τόσο αχρίαο, ώστε να μην το ομολογήσει. Β. 1 Εισαγωγή 1Β 2Α 3Β 4Γ 5Γ Β2, ετυμολογικά. Ρεαλιστή ρεμ. Σοσιαλισμό, κονσεκούτη, ισόκι, ισεκούτη. Στραγγαλίζω στραγγουλάτι. Φίρμα, κονφιμαβέρουντ. Ρίγα, γαμα Γ1, γραμματική. Οι απαντήσει είναι νομπιλίσιμα γένερα, Κλαριόρε, κλαρίσιμη. Κούιου δαμ. Βύρο. Κάρκερ. Σπέ. Σεντέντιαμ. Μούλτουμ πλούριμουμ εάρουμ κονιουράτιο. Γάμα αλφα περβενήρε, περβενέριτ, βιντέρε, βίντεατ, φατέρι, φατεάτουρ. Γάμα 2β, κονιουράβιτ, κονιουρέμ, κονσεκούτι έραντ, κονσεκβούντουρ. Εξπούλσου ζέστ, εξπελέμπα. Δεπρεχένσι σουντ, δεπρεχεντέντι. Αλου έρουντ, Να σκέντεμ, να σκητούραμ. Δίκεραντ, δίκ. Ιντελέγκο, φόρε, έσε. Στο δέλτα ένα αλφα συντακτικού, η λέξη γέννη είναι γενική της ιδιότητας στο βίρ. Εξούρμπε, εμπρόθυτος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει απομάκρυνση από τόπο στο εξπούλσου est. Έγιους, γενική ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική κτητική στο σόκι. Νον κρετέντο, απρόθετη αφαιρετική του γερουνδίου που δηλώνει τον τρόπο στο ρήμα Φάκτου μέσα, ειδικό απαρέμφατο ω αντικείμενο στο Ντίκερεντ. Δέλτα 1Β, αναγνώριση δευτερεύουσα πρόταση. Κβινών Φατεάτουρ. Είναι δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική συμπερασματική πρόταση. Λειτουργεί ω επιρρηματικό προσδιορισμό του αποτελέσματο στο φόρε, που εννοείται, νέμινεμ τάμιν πρόμπουμ φόρε, και έχει ω όρο αναφορά το δεύτερο νέμινεμ. Στην κύρια πρόταση υπάρχει το δεύτερο τάμ, που προειδεάζει για την αναφορική συμπερασματική εκφέρεται με υποτακτική, όπω όλε οι εξάλλου συμπερασματικέ προτάσει, καθώ στη λατινική το αποτέλεσμα θεωρείται πάντα μια υποκειμενική κατάσταση. Συγκεκριμένα, χρόνου ενεστώτα, non fateatur, γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου, άμεσα από το απαρέμφατο φόρε και έμεσα από το ρήμα in the Παρατηρείται ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, γιατί το αποτέλεσμα είναι ειδωμένο τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή. Συγχρονισμό τη κύρια με τη δευτερεύουσα πρόταση και όχι τη στιγμή τη πιθανή πραγματοποίησή τη. Η πρόταση αναφέρεται στο παρόν μέλλον. Και τέλο, ΔΕΛΤΑ 2Α. Τροπή παθητική σύνταξη σε ενεργητική. Αντώνιου, alter Consul, προέλιο, victum interfecit. ΔΕΛΤΑ 2Β Συντακτικού. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ιδιόμορφη ή ατελή αφαιρετική απόλυτη, γιατί απουσιάζει η μετοχή. Στην περίπτωση αυτή, φανερώνει χρόνο στο ρήμα Κονιουράβιτ. Αποτελείται από δύο υποκείμενα, Μάρκο Τίλιο Κέρονε, Ετγκάιο Αντώνιο και το ουσιαστικό κονζούλιμπους που λειτουργεί ω κατηγορηματικό προσδιορισμό στα υποκείμενα και δηλώνει αξίωμα. Ανάλυση με τον ιστορικό διηγηματικό κουμ που ζητήθηκε. Κουμ, Μάρκου Τούλιου Κίκερο, Ετγκάιου Αντώνιου, Κόνζουλε, Έσεντ. Ευχόμαστε σε όλου του υποψηφίου καλή επιτυχία και συνεχίζουμε με τα θέματα στη χημεία. Γεια σα. Τα φετινά θέματα τη χημεία ήταν σε σχέση με σε σύγκριση με τα περσινά, μικρότερα σε έκταση. Απλά ήθελαν παραπάνω προσοχή σε κάποια σημεία των θεμάτων Γ και κυρίω το θέμα Δ. Πάμε να δούμε τι απαντήσει. Θέμα Α. Α1Β, Α2Α, α3α, α4δ και α5. 1 σωστό, 2 σωστό, 3 λάθος, 4 λάθος, 5 σωστό. Θέμα β. Β1. Ε, κάνουμε τη δόμηση υποστιβάδες του χ18 και α 5 1 σωστο 2 σωστο 3 λαθο 4 λαθο Μετά ρωτούσε το μεα περίοδο ομάδα, το χ είναι π, περίοδο τρίτη ομάδα, 18 18η και το ψ, σε το μεα s, περίοδο τέταρτη ομάδα, πρώτη. Υπό ερώτημα γ. Η σωστή απάντηση ήταν το 2 ογιότ, διότι αναφέροντα σαν αιτιολόγηση ότι η ΕΕ να αυξάνεται προ τα πάνω και προ τα δεξιά. Και από την εικόνα που μου δίνανε, καταλάβαινα ότι το σωστό είναι το 2. Πάμε παρακάτω. Β2. Α. Μία άσκηση με λεσσατελιέ. Θεωρητική. Λοιπόν, εξηγούμε ότι αν υπάρχει υγρασία, αυξάνεται η συγκέντρωση του νερού. Οπότε η χιλιότητα δεξιά και επικρατεί το ροδόχουν χρώμα. Ενώ αν δεν υπάρχει, ε, μετατοπίζεται προ τα αριστερά και επικρατεί το μπλε. Β. Η προέτοιμα. Η αύξηση δημοκρασία εξηγούμε ότι ευνοεί τι ενδόθερμε από αρχήλε σε τελιαί. Και αφού μα λένε ότι επικρατεί το μπλε χρώμα, η ΧΙ είναι μετατοπισμένη προ τα αριστερά. Άρα η προ τα δεξιά αντίδραση που μα ρωτάνε είναι εξώθερμη. Β. 3 Το υδρογονούχο λίθιο είναι η οντική ένωση, εξηγούμε. Πολύ ισχυρέ οι δυνάμει, οπότε υψηλ... έχει το υψηλότερο σημείο ζέσεω. Β το υδροφθόριο είναι πολικό μόριο που σχηματίζει πέρα πολλών των και δεσμού υδρογόνου. Ενώ τα υπόλοιπα δραλογόνα δεν σχηματίζουν δεσμού υδρογόνου, μόνο διπόλου διπόλου, γι' αυτό και έχει μεγαλύτερο σημείο ζέσεω. Γ. Το υδροβρώμιο λόγω μεγαλύτερου MR έχει πιο ισχυρέ διαμερικέ δυνάμει, γι' αυτό έχει και αυτό υψηλότερο σημείο ζέσεω. Β4. Είναι το διάγραμμα Maxwell Boltzmann από το σχολικό. Η υψηλότεροι πρέπει να πούμε ότι είναι η ΤΑΦ1, θερμοκρασία, και να εξηγήσουμε ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, αυξάνεται η μέση κινητική ενέργεια των αντιδρών των μορίων. Οπότε παρατηρούμε και το διάγραμμα ότι το κλάσμα, δηλαδή το εμβαδό των μορίων που έχουν ενέργεια κινητική ίση μεγαλύτερη σε α ε, είναι στο διάγραμμα με την ΤΑΦ1. Οπότε εκεί είναι η υψηλότερη ταχύτητα. Θέμα γάμα, θέμα γάμα 1, το δεντράκι. Το δεντράκι λινόταν στο σημείο τη ένωση ε, όπου παρατηρούμε ότι δίνει την αλλογολοφορμική και ταυτόχρονα οξυδώνεται προ οξύ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ε είναι η εθανόλη και έτσι βγαίνουν και οι υπόλοιπε ενώσει. Όπω βλέπετε στην καρτέλα. Γ1Β. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι χρειάζεται απόλυτο εθέρα ώστε να μην υπάρχει ίχνος υγρασία. Αλλιώ έχουμε υδρόληση του αντιδραστηρίου Γκρινιάρτ και του γράφαμε την αντίδραση που βλέπετε. Γ2. Η άσκηση με τον πολυμερισμό. Γράφουμε γ2α τον πολυμερισμό, την χημική εξίσωση. Ε, γ2β, από το πάβε να ρωτά μέσω τη οσμοτική πίεση, υπολογίζω τα μόλ του πολυμερού, τα οποία βγαίνουν 10 στην πλήν ε, Μετά από τη στοιχειομετρία, υπολογίζουμε, βρίσκουμε τον νη, όπου το νη είναι 1000. Τώρα, ε, γάμα ερώτημα. το μονομερές εξηγούμε ότι οι άνθρακε του διπλού έχουν υβριδισμό SP2 και ο τελευταίο άνθρακα SP3. Στο πολυμερέ, πάμε στην επόμενη καρτέλα. Ε, επειδή δεν υπάρχουν πια ε, δεσμοί πολλαπλοί, όλοι οι άνθρακε έχουν SP3 υβριδισμό. Θέμα Γ3. Ε, ε, α ερώτημα. Εδώ βλέπουμε αρχικά το πινακάκι μέχρι τέλους, στιγμή ΤΑΦ 2, όπου καταλαβαίνουμε ότι εφόσον τα ολικά ε, μόλ αερίω στο τέλο είναι 0,4, από εκεί καταλαβαίνουμε ότι τελειώνει όλη η ποσότητα του Χ και, περί, και έχουμε περίσχεια του, του Ψ. Οπότε βρίσκουμε από εκεί το ΝΙ 0,2 mol. Μετά άλλο πινακάκι μέχρι τη στιγμή τάφ1, όπου εκεί μου λέει και βρίσκω εύκολα το Χ είναι 0,1 μολ Και εφόσον η αντίδραση αναφέρεται ω απλή, ε, εφαρμόζουμε τον νόμο τη ταχύτητα και βρίσκουμε τη στιγμή ταχύτητα τάφ1 4,5675. Β' ερώτημα. Από τη απ την έκφραση τη ταχύτητα όπου η ταχύτητα είναι ίση με την ταχύτητα του Ψ δεύτερα, βρίσκουμε ότι η ταχύτητα του Ψ η στιγμή είναι 8 επί 10 5. Γ' ερώτημα. Έχοντα ήδη κάνει τα πινακάκια, αναφέρουμε απλά ότι τη χρονική στιγμή 2 η σύσταση είναι 02μολ Ψ και 02μολ ω. Θέμα ΔΕΛΤΑ 1. Έχουμε δύο ασθενείς, ασθενεί οξέα. Κάνουμε του ιωτισμού με τα πινακάκια του. Ε, λέμε ότι έχουμε επίδραση κοινού με κοινό ιόν τα οξόνια, όπου δεν μπορεί να γίνει προσέγγιση, τα, οπότε είναι Χ συμψί. Ε, γράφουμε την ΚΑΠΑ του ενό και του άλλου και προσθέτω κατά μέλη βρίσκουμε το Χ συν, ψ, το άθροισμα όλο μαζί, που είναι τα ολικά οξόνια και είναι 3 επί 10 συμπλην 2,5. Θέμα Δ' 2. Ε, ήθελε μέγιστο όγκο ώστε να φτιάξουμε το ρυθμιστικό που ζητάει. Οπότε αρχικά, όταν ακούμε αυτό, βρίσκουμε την αναλογία των ογκων β V1 προ V2. Λέμε έστω V1 το ένα διάλειμμα V2 του υδρογρομίου, υπολογίζουμε τα μόλ. Κάνουμε διερεύνηση και αναφέρουμε ότι ο μόνο τρόπο να έχω pH πάνω από 7, 9 που ζητάει είναι να περισσέψει η αμμονία. Κάνουμε το πινακάκι. Μόλι τελειώσουμε, διαιρούμε δια το V ολικό που είναι V1 και V2 για να βρούμε τι συγκεντρώσει αμμονία και του βρωμιούχου αμμονίου που περίσεψαν. Και... και έτσι επειδή έχουμε ρυθμιστικό διάλειμμα και ισχύουν οι προσεγγίσεις πάμε στη Henderson-Hasselbalch εξίσωση όπου εφαρμόζοντας πάνω τα... τις τιμές που έχουμε βρει καταλήγουμε σε μια αναλογία όγκων V1 προς V2 ίσον 4 προς 1 ακολουθώντας αυτήν την αναλογία και βάζοντας όλα τα ML αν μπορούμε να πάμε στην προηγούμενη καρτέλα βάζοντα όλα τα, από το, 100 ml από το Y1, χρειαζόμαστε 25 από το άλλο, οπότε μέγεθο όγκο 125 ml. Β ερώτημα. Κάνουμε πινακάκι για το δίκτυ και προσέχουμε εδώ ότι, να θυμηθούμε ότι δεν ισχύουν οι προσεγγίσει ποτέ όταν κάνουμε, ασχολούμαστε με το δίκτυ. Και λύνοντα όπω φαίνεται στην οθόνη, το α μα βγαίνει 0,5 ή αλλιώ 50%. Δέλτα 3. Οξυδεναγωγική κάνουμε την ισοστάθμιση και χρειάζεται δύο νερά αριστερά και ένα δύο συντελεστή στο υδροχλώριο, όπως φαίνεται. Δέλα 3β, έστω χ θέτουμε το καθαρό θείο στο δείγμα. Κάνουμε την καύση και παίρνουμε χ ε, ε, SO2. Το SO2 χ μόλ δίνουν δύο, ε, δύο υδροχλωρίου και ένα χ θικού οξέως. Υπολογίζουμε τα ολικά μόλ του υδροξιδίου του νατρίου, Κάνουμε τα δύο πινακάκια τη δύο εξουδετερώσει και βρίσκουμε ότι συνολικά απαιτούνται 2χ και 2χ ε, μολ ε, υδροξιδίου του νατρίου που είναι ίσον με 1 και βρίσκουμε το χ 0,25 μολ. Υπολογίζουμε τη μάζα του καθαρού θείου που είναι 8 στα 10 γραμμάρια δίματος, οπότε 80% η καθαρότητα σε θείο. Τέλο, τα δύο αλάτια που μένουν από τι εξετερώσει, το ένα είναι ουδέτερο, εξηγούμε και γράφω στην αντίδραση, το άλλο είναι βασικό, άρα το τελικό διάλειμμα θα είναι βασικό. Αυτά με τη χημεία. Ε, Αναλυτικέ απαντήσει θα βρείτε στο site νέακρήτη.gr καθώ και στο αυρενό φίλο τη εφημερίδα Νέα Κρήτη. Από όλου εμά, τα φροντιστήρια από Καμισά, Ιρακλείου και Γαζίου, ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια.